Η έκταση που καταλάμβανε η πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών ήταν 752 στρέμματα. Η έκταση που πωλήθηκε τελικά και στην οποία αγόρασε η REDS, η οποία είναι κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Ελάχτορ, της οικογένειας Βαρδινογιάννη είναι αυτή η εταιρεία και η ιδιοκτησία, είναι 346 στρέμματα. Πρόσφατα το επιτελείο της REDS με τη διευθύνων σύμβουλο επικεφαλής επισκεφθήκανε το Δήμο, έγινε η πρώτη συζήτηση γνωριμίας, ο προβληματισμός. Κατατέθηκε η οραματική προσέγγιση που έχουν σε σχέση με τις προβλέψεις που αυτό το δημόσιο κτήμα με το προεδρικό διάταγμα έχει προσδιορίσει τι χρήσεις θα περιλαμβάνει. Που το ένα κομμάτι, το μεγάλο, το παράκτιο, θα έχει ξενοδοχεία, διαμερίσματα, πολυτελείς βίλες, καζίνο και το νότιο κομμάτι θα είναι μια εμπορική χρήση δραστηριότητα περίπου 29-30 στρέμματα. Που είναι στον παλιό εθνικό, ακουμπάει δηλαδή επί του παλιού εθνικού. Η διαδικασία ξεκινά τώρα. Η συλλογή των στοιχείων δικαιολογητικών του φακέλου προκειμένου να κατατεθούν στο αρμόδιο Υπουργείο και υπολογίζουν ότι σε ορίζοντα ενός έτους θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης των μελετών και της έγκρισης και έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης, που θα είναι η αφετηρία για να υλοποιηθεί αυτό το project το οποίο πρόκειται να γίνει στην περιοχή. Η αγωνία και το ενδιαφέρον της εταιρείας είναι πρώτον να ακούσει και να προβληματιστεί γύρω από τις απόψεις της κοινωνίας αναφορικά με την επένδυση. Τους ενδιαφέρει η άποψη και του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Επιδιώκουν και θέλουν τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και κυρίως με το Δήμο. Και βεβαίως το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και οι επενδυτές ζήτησαν τη συνδρομή μας προκειμένου να λύσουν κάποια ζητήματα καθημερινότητας αλλά και με την κατάσταση της υποδομής που αφορά τα ζώα συντροφιάς, τα οποία φιλοξενούνται εκεί στη δομή, χωρίς να είναι αδειοδοτημένος ο χώρος, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό και ως εκ τούτου. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Έχει βοηθήσει το Δήμο συνολικά. Ακριβώς. Και δεν είναι νόμιμος. Δεν είναι μια νόμιμη δομή, ας το πούμε. Μου έκανε όμως εντύπωση ότι και η εταιρεία και το Υπουργείο και το ΤΑΙΠΕΔ, μάλιστα χθες είχα μια συνομιλία με την ειδική γραμματέα του Υπουργείου Ιστορικών, που πρόσφατα έχει διοριστεί και έχει το κομμάτι που αφορά τα ζώα συντροφιάς, γιατί είναι αντικείμενο των Δήμων, όπως ξέρετε. Πώς θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε και πώς εμείς θα βοηθήσουμε να βρεθεί ένας νέος χώρος, να γίνει μετεγκατάσταση με τρόπο σωστό, ορθολογικό και μάλιστα να συνδράμουν και η πολιτεία αλλά κυρίως οι επενδυτές στο κομμάτι το οικονομικό για να γίνει μια σύγχρονη υποδομή αναφορικά με αυτό το πράγμα. Υπό την ομπρέλα του Δήμου όμως. Μετά όλο αυτό θα μεταφερθεί ως αρμοδιότητα στο Δήμο. Οι φιλοζωικές οργανώσεις θα κληθούν να λειτουργήσουν αυτόν τον νέο χώρο μέσα από μια παραχώρηση χρήσης που θα δώσει ο Δήμος με μια σύμβαση, με μια συμφωνία πλαίσιο που βεβαίως θα τη χάνει και τη υποστήριξη του Υπουργείου Ιστορικών και του Δήμου. Έχετε αποφασίσει εσείς πού θα μεταφερθεί, πού θα είναι? Αναζητούμε τρόπο και χώρο. Μάλιστα, υπάρχει κοινός προβληματισμός από τους Δήμους που σας ανέφερα πριν να κάνουμε ένα κοινό κοινοκομείο ή δομή δημοτικού κτηνιατρίου. Εκπονούμε τώρα τα επιχειρησιακά μας σχέδια που ορίζει ο νόμος το 4819 για τα ζώα συντροφιάς και από εκεί θα προκύψει τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Συνεργαζόμαστε με κτηνιάτρους, με κρατικές υπηρεσίες, γιατί φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολύ και την πολιτεία, το ΤΑΙΠΕΔ, την ΕΤΑΔ και τους επενδυτές η όσο το δυνατόν γρηγορότερη μετεγκατάσταση αυτής της δομής. Και μάλιστα σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις για να γίνει σωστά και χωρίς προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό είναι βέβαια και ένα αντίβαρο και για την τοπική κοινωνία που μπορεί να έχει κάποιες ενδεχομένως αντιρρήσεις. Δηλαδή, ας το πούμε ότι είναι και μια ανταπόδοση από πλευράς των επενδυτών προς την κοινωνία που φαντάζομαι θα υπάρξουν και άλλες. Έχετε συζητήσει κάτι τέτοιο σωστά για ανταποδοτικά στην τοπική κοινωνία? Βεβαίως και θα γίνει συζήτηση και διάλογος, γιατί όχι μόνο αυτό το κομμάτι που τίθεται είναι σοβαρό, αλλά και εμείς πρέπει αυτή την υποδομή στο κομμάτι που αφορά τη συνεισφορά στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη να το αξιοποιήσουμε σωστά, να προετοιμαστούμε, να δώσουμε κάποια επιπρόσθετα έργα στην τοπική κοινωνία να πατήσει πάνω σε αυτά και να εκμεταλλευτεί τις εκροές και τις εξωτερικές οικονομίες που θα δημιουργήσει αυτή η επένδυση. Γιατί ασφαλώς θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσει και πολύ σημαντικές θετικές προϋποθέσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη της περιοχής. Τώρα, αναφορικά με τα σχολεία, θεωρώ ότι είναι ένα συνολικότερο θέμα, πολύ σοβαρό, το οποίο πρέπει η πολιτεία να πάρει αποφάσεις, γιατί πρόκειται όχι μόνο για σχολεία που αφορούν το Δήμο Χερσονήσου, αλλά το μουσικό ή το καλλιτεχνικό είναι σχολεία που απευθύνονται σε επίπεδο νομού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια σωστή και αξιόλογη προσπάθεια και παρέμβαση. Δεν το συζητήσαμε, αλλά θέλω να σας πω ότι κινείται παράλληλα και αυτό το κομμάτι. Έχει κατατεθεί, νομίζω. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, όπως υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι οι οποίοι. Έχει κινηθεί η διαδικασία από την εταιρεία για το να κατατεθεί ο φάκελος στην Επιτροπή Παιδιών, να πάρει την έγκριση δηλαδή. Και υπάρχουν και ενδιαφέρον από οίκους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο κομμάτι αυτό σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Να αναλάβουν ήδη δηλαδή τη διαχείριση. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Προϋποθέτει η απόφαση αυτή να προχωρήσει ο σχεδιασμός, να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση, να ξεκινήσει η επένδυση και νομίζω σιγά σιγά όλα αυτά όπως το κοινικό θα μπουν. Να δείτε και τις μελέτες έτσι, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, πιστεύετε ότι. Οι μελέτες έχουν εγκριθεί. Υπάρχει το ΕΣΚΑΔΑ που είναι το διάταγμα το οποίο αφορά αυτό το δημόσιο ακίνητο που είναι σε στάδιο προγενέστερο. Υπάρχει πολεοδομική μελέτη που προβλέπει τι ακριβώς θα γίνει εκεί, στα δύο τμήματα του ακινήτου που σας είπα και θεωρώ ότι μόνο οι λεπτομέρειες και οι μελέτες εφαρμογής είναι αυτό που μένει να δούμε και να πούμε τη γνώμη μας, εφόσον βέβαια μπορούμε να την πούμε, γιατί δεν πάει να είναι πλέον μια ιδιωτική περιουσία, αλλά έχει και αναφορά στην τοπική κοινωνία.